υπάρχει ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο καταγγέλθηκε στη σύσκεψη από το Δήμαρχο Αμαλιάδας. Οι υπόλοιποι γιατροί της πόλης αλλά και της περιοχής σας δίνουν πραγματικά, κάνουν ηρωικές προσπάθειες να τα πετσέρθουν, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι γιατροί και νοσηλευτές έχουν βρεθεί σε καραντίνα. Επομένως οι υπόλοιποι που έχουν απομείνει πραγματικά κάνουν ηρωικές προσπάθειες να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Επομένως η ανάδειξη ενός μεμονωμένου περιστατικού για μένα είναι άστοχη. Δεύτερον που έχω να πω, σαφώς υπάρχει αναστάτωση στο χώρο των γιατρών και των νοσηλευτών. Όπως ξέρετε, μιλάμε για μια παγκόσμια επιδημία, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι στην πρώτη γραμμή στη διαχείριση της επιδημίας. Θα πρέπει λοιπόν να εφιστήσουμε την προσοχή ότι πρέπει οι πολίτες να προστατεύσουν τους επαγγελματίες υγείας. Έχουν καταγραφεί φαινόμενα στα οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση προς τις οδηγίες. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι βήχουν, πηγαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες, υπάρχει αναστάτωση στον χώρο των εργαζομένων, των δημόσιων υπηρεσιών και του υγειονομικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και οι γιατροί έχουν αναφέρει ότι, για παράδειγμα, εμφανίζονται στα γιατρία ή στους δημόσιους δομές χωρίς να αναγγείλουν τα συμπτώματα που έχουμε πει και έχουμε δώσει σαφείς οδηγίες από την αρχή, ότι πρέπει να τηρούνται διαδικασίες. Δηλαδή, ο ασθενής που έχει οποιοδήποτε σύμπτωμα θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το θεράποντα γιατρό, είτε βρίσκεται στις δημόσιες δομές, είτε στον ιδιωτικό τομέα, λέγοντας το σύμπτωμα και το ιστορικό, ώστε να τον υποδεχτούν με την ενδεδειγμένη διαδικασία και να προχωρήσει στο σύστημα υγείας μέσα από τις προδιαγραφές που απαιτούνται για αυτή την περίσταση. Είτε βεβαίως να πάρουν τον ΕΟΔΗ. Αυτό δεν έχει τηρηθεί στο έπακρον από τους πολίτες και το αποτέλεσμα είναι ότι πράγματι υπάρχουν διαμαρτυρίες σε όλους τους χώρους. Αυτή τη στιγμή το ότι υπάρχουν τόσα άτομα από το γιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε καραντίνα αποδεικνύει ότι πρέπει να σεβόμαστε όλοι τους κανόνες και η ατομική ευθύνη του καθενός είναι πραγματικά πολύ σημαντική στη διαχείριση της επιδημίας.